Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για τη μετάλλαξη όμικρον από την Μποτσουάνα, καθώς εντοπίστηκαν πριν από λίγο 2 κρούσματα στη Βρετανία. Ύποπτα κρούσματα εξετάζονται επίσης σε Γερμανία, Τσεχία και Αυστραλία. Και όλα αυτά την ώρα που όλο ένα και περισσότερες χώρες απαγορεύουν τα ταξίδια προς τον Αφρικανικό Νότο. Η ανησυχία πως το στέλεχος όμικρον έφτασε για τα καλά στην Ευρώπη κορυφώνεται με ένα απίστευτο θρίλερ να εκτυλίσσεται στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ. 85 επιβάτες σε 2 πτήσεις της KLM από την Νότια Αφρική προς την Ολλανδία βρέθηκαν θετικοί και τώρα περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα τους δείξουν εάν πρόκειται για το στέλεχος όμικρον από την Μποτσουάνα που έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό. Πτήσεις καθυλώθηκαν για ώρες. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών προειδοποιεί για ταχύτατη μετάδοση του στελέχους όμικρον και στην Ευρώπη. Το γενικό επίπεδο κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο όσον αφορά αυτήν τη νέα παραλλαγή του SARS-CoV-2 κρίνεται υψηλό έως πολύ υψηλό. Όπως λένε οι ειδικοί, έχει 32 μεταλλάξεις, τις περισσότερες από κάθε άλλο στέλεχος του κορονοϊού, είναι πιο μεταδοτικό, είναι περισσότερο ανθεκτικό στα εμβόλια, έχει μεγαλύτερο κίνδυνο επαναμόλυνσης. Και όλα αυτά επειδή συνδυάζει μεταλλάξεις από τα στελέχη Α, Β και Δ. And the mutations show evidence of increased transmissibility, increased infectivity, and also evidence that it could evade the immune response and also the treatment with monoclonal antibodies. Μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα κρούσματα υπάρχουν σε Βέλγιο, Ισραήλ, Νότια Αφρική, Μποτσουάνα και Χονγκ Κονγκ. Και όλα αυτά τη στιγμή που όλα ένα και μακραίνει η λίστα με τις χώρες που έχουν βάλει μπλόκο σε ταξιδιώτες από τον Αφρικανικό Νότο. Σε αυτές προστέθηκαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. The reaction of some of countries in terms of imposing travel bans and such measures are completely against the norms and standards as guided by the World Health Organization. Η Moderna ανακοίνωσε πως παρασκευάζει εμβόλιο για αναμνηστική δόση ειδικά για τη μετάλλαξη όμικρον, ενώ μετά τη Pfizer και η AstraZeneca ανακοίνωσε πως ελέγχει για να δει εάν το εμβόλιο της είναι ανθεκτικό στο νέο στέλεχος. Στην Ελλάδα από το πρωί ισχύουν νέα μέτρα στα αεροδρόμια, ενώ όλα δείχνουν ότι έρχονται και νέοι περιορισμοί. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το πρωί την αναβολή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα το σύστημα υγείας δοκιμάζεται από το βάρος της πανδημίας. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν τα αποτελέσματα των ερευνών για τη νέα μετάλλαξη όμικρον οι Έλληνες ειδικοί, ενώ το Εθνικό Δίκτυο Γονιοδιωματικής Επιτήρησης του Ιού θα ξεκινήσει επανέλεγχο όλων των δειγμάτων που βγήκαν θετικά από μοριακούς ελέγχους το τελευταίο 15ήμερο και σε περίπτωση ανίχνευσης κρουσμάτων με το εν λόγω στέλεχος θα πραγματοποιηθεί νέα εχνηλάτηση. Δυστυχώς τα πρώτα στοιχεία θα έλεγα είναι αρκετά ανησυχητικά. Έχουμε σχεδόν διπλάσιες αλλαγές από το προηγούμενο στέλεχος, τη ΔΕΛΤΑ μετάλλαξη, και βέβαια αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσο η αποτελεσματικότητα των εμβολίων θα παραμείνει στα επίπεδα τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα. Η τρίτη δόση σε αυτή τη φάση είναι ακόμα πιο επιβεβλημένη. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν το στέλεχος αυτό, το όμικρον στέλεχος, καλύπτεται από τα εμβόλια. Οι ειδικοί πάντως κάνουν έκκληση να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί, καθώς όπως επισημαίνουν σε κάθε περίπτωση, αυξάνονται αντισώματα στον οργανισμό. Να φτιάξουν επικαιροποιημένες μορφές εμβολίων. Αναμνηστικές δόσεις, να σας το πω έτσι, που θα πιάνουν και αυτά τα στελέχη, ναι. Γιατί αυτό μέσα σε ένα τρίμηνο περίπου μπορεί να γίνει, ίσως λίγο παραπάνω. Η μόνη άμυνα που έχουμε είναι να έχουμε υψηλή συγκέντρωση αντισωμάτων και κυττάρων έναντι του κορονοϊού από τα ήδη υπάρχοντα εμβόλια. Και ο τρόπος για να το έχουμε αυτό είναι αφενός με να κάνουμε την αναμνηστική δόση όσοι έχουμε εμβολιαστεί, αφετέρου δεν εμβολιαστούν άμεσα όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί. Από τις 6 το πρωί τα ταξίδια στην Ελλάδα από 8 χώρες της Νότιας Αφρικής χρειάζονται ειδική άδεια, ενώ οι επιβάτες θα υποβάλλονται σε μοριακό τεστ πριν από την αναχώρηση, σε rapid test κατά την άφηξή τους και άλλο ένα τεστ μετά τον υποχρεωτικό περιορισμό 10 ημερών σε ξενοδοχείο καραντίνας. Συναγερμό σήμανε χθες βράδυ στο Κόσοβο μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον λεωφορείου που μετέφερε μαθητές. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό αλλά και τα κίνητρα του δράστη που παραμένει ασύλληπτος. Κρατώντας Καλάσνικοφ και με καλυμμένο το πρόσωπό του, ο ένοπλος άνοιξε πυρ και γάζωσε το γεμάτο με μαθητές λυκείου λεωφορείο στο Κόσοβο.
Ο οδηγός και δύο νεαροί ηλικίας 17 και 18 ετών έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες του δράστη. Η επίθεση έγινε στην πόλη Ντέτσανη, κάποτε προπύργιο του Ουτσεκά. Ακόμη δύο μαθητές μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο. Ο ένοπλος είχε στήσει ενέδρα σε αυτοκινητόδρομο και περίμενε το λεωφορείο, με το οποίο οι μαθητές επέστρεφαν στα σπίτια τους από το σχολείο. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη. Μέχρι στιγμής εκτιμούν πως η επίθεση δεν αποτελούσε τρομοκρατική ενέργεια. Στρέφουν τις έρευνές τους στον υπόκοσμο. The attack took place 90 kilometers west of the capital Pristina. Authorities are investigating the incident, but local media say a conflict between two bus companies may have been behind the attack. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο δράστης πιθανώς να είναι μαθητής που βρισκόταν σε διένεξη με συμμαθητές του και σχεδίαζε να πάρει εκδίκηση. Η πρόεδρος του Κωσόβου, Βιώσα Οσμάνη, καταδίκασε την επίθεση και κάλεσε την αστυνομία να εντοπίσει και να συλλάβει το δράστη, κάνοντας λόγο για σοβαρό πλήγμα στην ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.